τρίτον σάλπισμα. Πάλι από τον ουρανό πέφτει φοβερόν αντικείμενον, αστέρας ονομαζόμενος, σε κατάσταση πυρακτώσεως, και πλήττει το εν τρίτον των γλυκαίων υδάτων, ώστε από την έλλειψη νερού, επειδή αυτό επικράνθη, απέθανον πολλοί άνθρωποι. Πιθανότατα, όπως και η προηγουμένη πληγή, δεν έχει αλληγορικόν χαρακτήρα, αλλά ρεαλιστικόν, όπως μία μόλυνση του περιβάλλοντος, πολύ δυνατή σήμερα, ένας χημικός πόλεμος, μία ραδιενεργός έκρηξης κλπ. Μπορούν να επιφέρουν τον θάνατον πολλών ανθρώπων. Τέταρτον σάλπισμα. Με αυτό επλήγει το εν τρίτον του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων. Δηλαδή επλήγει τρόπον τινά ο φωτισμός των, ώστε να μειωθεί ο φωτισμός της γης από τα αντίστοιχα ουράνια σώματα κατά το εν τρίτον. Πρόκειται περί αλλοιώσεων μετεωρολογικών και αντιστοιχεί με την ανάπτυν πληγή του Φαραώ. Έως αυτή την πληγή έχουμε βλάβη του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Οι επόμενες τρεις πληγές αποτείνονται εις την βλάβη του ιδίου του ανθρώπου. Εδώ γίνεται μία διακοπή των σαλπισμάτων που επιφέρουν πληγές και μεσολαβεί μία παρένθεση μετανοίας. Πρόκειται περί αγγέλου υπομορφή αετού που πετά εν μεσουρανήματι και λέγει «Ουέ, ουέ, ουέ, τους κατοικούντας επί της γης, εκ των λοιπών φωνών της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελώντων σαλπίζειν». Είναι μία ιστάτη προσπάθεια του ουρανού να δημιουργήσει την επιστροφή στον Θεόν των ανθρώπων. Επειδή όμως δεν μετανοούν, επέρχονται και οι λοιπές πληγές. Πέμπτον σάλπισμα. Με αυτό πέφτει ένας αστέρας στην γη και του εδόθη το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Είναι ο διάβολος, το αστέρι, που εν συνεχεία θα επιφέρει πολλά κακά εις την ανθρωπότητα. Και από το φρέαρ της Αβύσσου ανέβει καπνός που εσκοτίστη ο ήλιος. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες που έμοιαζαν με άλογα και εις τα κεφάλια τους είχαν κάτι που έμοιαζε με χρυσάφι. Τα πρόσωπά τους ήταν ανθρώπινα και είχαν τρίχες στα κεφάλια τους σαν τρίχες γυναικών. Τα δόντια τους ήσαν σαν λεονταρίσια, οι θώρακές τους σιδερένιες, σιδερένιοι, και το φτερούγισμά τους έδινε θόρυβο σαν άρματα που τρέχουν στον πόλεμο. Οι ουρές τους έμοιαζαν σαν του σκορπιού που πλήττει τους ανθρώπους βασανιστικά. Βασιλέας των είναι ο Απολίων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Από την περιγραφή που μας κάνει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής, δεν μοιάζουν να είναι βιολογικά όντα. Μοιάζουν περισσότερον με φθοροπιά, αληθινά, σατανικά μηχανήματα. Μας θυμίζουν αρκετά τα σημερινά αεροπλάνα με την μεταλλική επένδυση των πτερήγων των ακρίδων. Το όνομα Απολίων σημαίνει αυτός που καταστρέφει εντελώς και απόλων. Η όλη πληγή ίσως να υπονοεί πολύ καταστρεπτικούς πολέμους. Οι άνθρωποι εκ των αποτελεσμάτων αυτών θα επιζητούν τον θάνατον, αλλά δεν θα τον ευρίσκουν. Πιθανώς πρόκειται περί ασθενειών εκ της ραδιενεργίας με φοβερά αποτελέσματα, ή και ψυχικές ακόμη αρρώστιες εκ της τρομακτικότητος τέτοιων γεγονότων, όπως είναι ένας πυρηνικός πόλεμος. Η πέμπτη πληγή ίσως είναι μια εικόνα συγχρόνου
και αναμενωμένης πραγματικότητος. Έκτον σάλπισμα, ευρισκόμενοι στο ένα των κεφάλαιων. Λύονται τέσσερις άγγελοι που ήσαν δεμένοι στον ποταμό Εφράτην και προκαλείται φοβερά πολεμική σύραξη. Είναι πονηροί αυτοί οι άγγελοι, δηλαδή δαίμονες, που προκαλούν αυτήν την σύραξη. Ο αριθμός των στρατευμάτων είναι 200 εκατομμύρια άνδρες. Ο χώρος είναι η Μεσοποταμία, το σημερινό Ιράκ. Το υπηκόν έχει τριών χρωμάτων θώρακες. Ένα περίεργο δε υπηκόν που δεν είναι άλογα βιολογικά. Κοκκίνους, κιτρίνους και κυανούς. Ποιοι είναι οι ερυθροί, οι κίτρινοι και οι κυανοί? Πάντως, όλες οι προδιαγραφές της πληγής από τεχνικής πλευράς σήμερα είναι απολύτως δυνατές, ακόμη και ο αριθμός των στρατιωτών. Μόνη η Κίνα μπορεί σήμερα να διαθέσει 200 εκατομμύρια στρατό. Ο χώρος της Ιράξιος είναι ομοίως πολύ ύποπτος, διότι είναι σήμερα πολύ επίμαχος. Μήπως αυτή η πληγή προειδοποιεί δια μίαν παγκοσμίαν σύραξη ασυνήθους μορφής? Και το καταπληκτικό: και οι λοιποί των ανθρώπων, οι οποίοι ουκ απεκτάνθυνσαν, δεν σκοτώθηκαν, εν τες πληγές αυτών, ταύτες, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ή να μη προσκυνήσουν τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά, και ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, των μαγειών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών, τα κλεψίματα. Δεν μετανόησαν. Παρότι συνέβη, θα συμβεί δηλαδή, ένας τόσο φρικτός, φοβερός, παγκόσμιος πόλεμος. Ευρισκόμενοι στο 10ο κεφάλαιο, άγγελος δίδει στον Άγιον Ιωάννη ένα καλάμι να μετρήσει το ναό του Θεού των παλαιών ιστορικών των Ιεροσολύμων και το πρώτου ναού θυσιαστήριων και τους ευρισκομένους εκεί προσκυνητάς. Παίρνει όμως την εντολή να μην μετρήσει την αυλή του ναού, διότι παρεχωρήθη αυτή, όπως και η πόλης, εις τα έθνη που θα την καταπατήσουν 42 μήνες. Είναι μια συμβολική πράξη προστασίας που ισοδυναμεί με το σφράγισμα των πιστών. Η πόλης είναι η Εκκλησία. Προσέξτε παρακαλώ αυτό. Η πόλης είναι η Εκκλησία, που σημαίνει ότι δεν θα συλληφθεί μόνον το εσωτερόν της, δηλαδή η αληθής πιστή, αλλά οι άλλοι, οι κατεπίφασιν χριστιανοί, θα προσβληθούν υπό του κοσμικού φρονήματος και θα φτάσουν να προσκυνήσουν τον Αντίχριστον. Είναι φοβερό. Αυτή η παράγραφος της Αποκαλύψεως, παρακαλώ, πρέπει ιδιαιτέρως να μελετηθεί από όλους μας επισταμένα. Είναι μία παράγραφος που οι διαστάσεις της ήδη αυτήν την στιγμή, στον αιώνα μας εννοώ δηλαδή, πραγματοποιούνται. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής μία νέα προφητεία, 11ο κεφάλαιο, 3-14 στίχοι. Πρόκειται δια τους δύο μάρτυρας που θα εμφανιστούν τις ημέρες του Αντικρίστου και που κατά την ερμηνεία αξιολογωτά των πατέρων είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, που και οι δύο δεν εγνώρισαν θάνατον, αλλά ανελήφθησαν ως εις ουρανών, κάπου στον ουρανών. Αυτοί τώρα θα δράσουν εις την Αγίαν Πόλη, την ιστορική Ιερουσαλήμ. Θα έλθουν ως δεύτερη πρόδρομη της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, θα κηρύξουν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής,
θα υποδείξουν και θα ελέγξουν τον Αντίχριστον επί 3,5 χρόνια, όσα και η βασιλεία του Αντιχρίστου, και κατόπιν θα θανατωθούν υπ' αυτού εις την πλατεία της ιστορικής Ιερουσαλήμ, και θα μείνουν τα σώματά των άταφα επί 3,5 ημέρες. Τότε όλοι οι κάτοικοι θα χαρούν, όλοι οι κάτοικοι της γης θα χαρούν, γιατί θα τους έχει ειδεί, θα τους έχουν ειδεί από την τηλεόραση, και θα ανταλλάξουν δώρα μεταξύ των από τη χαρά των. Έτσι λέει το κείμενο, αγαπητοί μου. Όλοι οι κάτοικοι της γης θα χαρούν. Προφητεία από την τηλεόραση. Όμως κατάπληκτοι, και τούτο θα το ειδούν όλοι οι λαοί της γης ύστερα από τις 3,5 ημέρες, από την τηλεόραση και αυτό θα το δουν, θα αναστηθούν οι δύο μάρτυρες και θα αναλυφθούν εις των ουρανών. Όταν συμβαίνουν αυτά, τότε θα σημειωθεί φοβερός σεισμός, που το 1/10 της πόλεως θα έχει πέσει και θα έχει φωνεύσει 7.000 ανθρώπους. Είναι ένας συμβολικός αριθμός καταστροφής της πόλεως και θανάτου ανθρώπων, δια να πιστωθεί ότι οι δύο μάρτυρες Ηλίας και Ενόχ ήσαν από τον Θεόν. 7ο σάλπισμα. Με το σάλπισμα του 7ου αγγέλου δεν αρχίζει αμέσως η 7η πληγή, αλλά προηγείται μία πράξη εις των ουρανών, σαν μία απαραίτητος ψυχική προετοιμασία εν όψη της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Είναι ένα διάψαλμα όπου ακούονται μεγάλες φωνές εις των ουρανών. Είναι μία προσευχή των Αγίων, ευχαριστήριος προσευχή, διότι εγγίζει το τέλος της ιστορίας με την κρίση του Χριστού επί των εθνών. Και τώρα ερχόμεθα εις το 12ο κεφάλαιο, και εις αυτό αναφέρεται μία τριμερής οπτασία. Εις την πρώτη εικόνα της τριμερούς οπτασίας παρίσταται μία γυναίκα μεγαλοπρεπής και ουρανία μαζί με το άραν παιδί της. Στην δεύτερη εικόνα, η μάχη του δράκοντος διαβόλου μετά του αρχαγγέλου Μιχαήλ και η πτώση του πρώτου επί της γης, και στην τρίτη εικόνα έχουμε το θυμό του δράκοντος που καταδιώκει την γυναίκα της πρώτης εικόνος, η οποία καταφεύγει στην έρημον. Έχουμε λοιπόν με το άνοιγμα της 7ης πληγής αυτές τις τρεις εικόνες, και ερχόμεθα εις την πρώτη εικόνα, 12ο κεφάλαιο, 1-2 στίχοι. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12, και εν γαστρή έχουσα και κράζει και οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν. Μεγαλοπρεπής εικόνα, θαύμα μέγα, μεγίστη σημασίας, με εσχατολογική διάσταση. Είναι η μητέρα του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος Μαρία. Είναι μία εικόνα της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Ταυτοχρόνως όμως, εις την αυτήν εικόνα, με εσχατολογική διάσταση, είναι η Εκκλησία. Και ως προς την Εκκλησία, ο ήλιος είναι ως σύμβολο του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού. Η σελήνη το σύμβολο της αλλοιουμένης κοσμικής ζωής, που βρίσκεται κάτω από τα πόδια της και δείχνει την υπέρβαση της Εκκλησίας από την ματαιότητα του κόσμου. Τα 12 αστέρια είναι η διδασκαλία των 12 Αποστόλων, επί της οποίας θεμελιώνεται. Ως προς την πρώτη εικόνα, που είναι η υπεραγία Θεοτόκος, εν γαστρή έχουσα και κράζει, οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν, είναι η εκπνεύματος Αγίου σύλληψης του Ιησού Χριστού που ετοιμάζεται να τον γεννήσει στην πρώτη παρουσία. Ενώ διαδραματίζεται η πρώτη εικόνα, έρχεται εις το προσκήνιο της οπτασίας η δευτέρα εικόνα, και όφθη, λέγει,
Ο Ιερός Ευαγγελιστής άλλο σημείον εν το ουρανό και ειδού δράκον πυρός μέγας έχουν κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού επτά διαδήματα στέματα, και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς τους αστέρας εις την γη. Ο δράκον είναι ο διάβολος. Εδώ ουρανός είναι το στερέωμα, όπως και στην περίπτωση της γυναικός, δεν είναι ο πνευματικός ουρανός, είναι το στερέωμα, και εκφράζει δύο γήινες πραγματικότητες, το μυστήριον της ευσεβίας που είναι η εκκλησία και το μυστήριον της ανομίας που είναι ο διάβολος και το πιστό του όργανο ο Αντίχριστος, που μάχονται μέσα στην ιστορία κατά της εκκλησίας. Το κόκκινο χρώμα του δράκοντος εκφράζει, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, το φωνικό και εμμοχαρές αυτού. Τα επτά κεφάλια σημαίνουν το πολυπληθές των οργάνων του και την διείσδυσή του μέσα εις τον κόσμο. Τα δέκα κέρατα δείχνουν τη δύναμή του μέσα εις τον κόσμο. Τα δέκα διαδήματα είναι η επίστεψη, το στεφάνωμα του κακού εκ μέρους των ανθρώπων, από όσα σκέπτεται και ενεργεί το πολυκέφαλο διαβολικό τέρας. Η ουρά του που συμπαρασύρει το 1/3 των αστέρων του ουρανού εκφράζει τόσο τους πεπτοκότας αγγέλους όσο και την πτώση των αστηρίκτων χριστιανών. Ο δράκον μετά τα αυτά στάθηκε έτοιμος να καταβροχθήσει το αρσενικό παιδί που θα γεννούσε η γυναίκα. Είναι οι σταδιακές ενέργειες του σατανά προκειμένου να καταστρέψει το μεσιανικό έργο του Χριστού. Και όταν η γυναίκα γεννά τον άρενα, τότε εκείνος, ο άρεν, ηρπάγει στον ουρανόν, που δείχνει ότι αναληφθείς ο Χριστός μετά την Αναστασή του εις τον ουρανόν, δεν άφησε πλέον δυνατότητες εις τον διάβολον δια να τον καταστρέψει. Όμως ο διάβολος δεν παρετείται, στρέφεται προς την γυναίκα εκκλησίαν, που δείχνει ότι αΐ ο αποστάτης αντικρί της εκκλησίας οπλίζεται, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας. Πάντοτε ο αποστάτης οπλίζεται απέναντι από την εκκλησία. Τους αναγενωμένους κατά καιρών εξ αυτής οικείων βρώμα ποιήστε ορεγόμενος. Κι όλοι εκείνοι που αναγενώνται από την εκκλησία μέσα στους αιώνες επιθυμεί να τους καταπιεί. Και η γυναίκα εκκλησία καταφεύγει στην έρημον, όπου εκεί της ετοιμάστηκε τόπος από το Θεό να παραμείνει όσο χρόνο το πιστόν όργανον του διαβόλου ο Αντίχριστος, δηλαδή 3,5 χρόνια, θα βασιλεύει επί της γης. Εφ' εξής, αφότου ο Χριστός έβαλε τον θεμέλιον της εκκλησίας επί της γης και ο διάβολος θα μένεται εναντίον της, εκείνη πάντοτε θα καταφεύγει εις την έρημον και τις κατακόμβες, είτε τοπικά είτε τροπικά. Και ερχόμεθα εις την τρίτη εικόνα της όλης εκείνης οπτασίας. Ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει να γίνεται πόλεμος εις των ουρανών μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με των ουρανίων δυναμεών του και του δράκοντος και των δυναμεών του. Και ενικήθη ο δράκον, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην, και πετάχθηκε στη γη μαζί δε και η δαιμονική του άγγελη. Τότε ακούστηκε εις των ουρανών ύμνος των Αγίων προς τον Θεόν, ότι επιτέλους ενικήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός.
Η πτώση του διαβόλου έχει τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση πτώσεως είναι όταν ο αιωσφόρος εξέπεσε από τον ουρανό, θέλοντας να εξισωθεί προς τον Θεό, πάσχοντας από την αλαζονία της ισοθεΐας. Η δευτέρα φάση πτώσεως είναι η συντριβή του από την σταυρική θυσία του Χριστού. Και η τρίτη, όταν θα επανέλθει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα του παρουσία και ο διάβολος θα ρυθεί στην αιωνίαν κόλαση, όπου θα είναι και η οριστική του πλέον ήττα και καταδίκη. Και όταν ο διάβολος είδε ότι ευλήθη στην γην, κατεδίωξε την γυναίκα που εγέννησε τον Άρενα, δηλαδή την Εκκλησία. Όπως αντιλαμβανόμεθα, ο Ιερός Ευαγγελιστής διηγείται ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα με συμβολικό χαρακτήρα. Τότε η γυναίκα Εκκλησία καταφεύγει εις την έρημον, πετώντας με δύο φτερούγες αετού, σύμβολον της Θείας Προστασίας. Και ο δράκον διάβολος ξέρασε από το στόμα του ποτάμι νερού για να πνίξει την γυναίκα Εκκλησίαν, που είναι όλα τα κατά καιρούς φιλοσοφικά, αντιχριστιανικά και αιρετικά ρεύματα που κατακλίζουν και προσπαθούν να πνίξουν την Εκκλησία επί της γης. Και η γη, προσωποποιουμένη, ανοίγει το στόμα της και καταπίνει το διαβολικό ποτάμι, που δείχνει ότι και η κτήσεις γίνεται όργανο του Θεού για να σώσει την Εκκλησία, όπως τον παλαιόν Ισραήλ στην Ερυθρά θάλασσα από την φαραωνική μανία. Αλλά και πάλι, μετά από την αποτυχία του αυτή, οργίζεται ο διάβολος και απήλθε, ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τα σεντολάς του Θεού και έχοντων την μαρτυρία του Ιησού. Είναι οι πιστοί χριστιανοί που έχουν απομείνει στις πόλεις και τα χωριά. Είναι το λίμα, το κατάλοιπον όσων δεν θα έχουν σκύψει να προσκυνήσουν τον διάβολο μέσα στην κοσμική του εξουσία, που λέγεται πολιτισμός, κοινωνισμός, ασίδωτη ελευθερία, απελευθέρωση από την ηθική και τις εντολές του Θεού, αξιώματα και τιμές του αμαρτωλού κόσμου. Και εισερχόμεθα, αγαπητοί, εις το 13ο κεφάλαιο. Πρόκειται δια την εμφάνιση δύο προσώπων, του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτου, που τους βλέπει ο Άγιος Ιωάννης τον μεν πρώτον ως θηρίων κόκκινων, με 7 κεφάλια και 10 κέρατα με 10 διαδήματα, που ήσαν γραμμένα ονόματα βλασφημίας, να αναδύεται από την θάλασσα, που είναι το σύμβολο της κοσμικής ακαταστασίας και αμαρτωλότητος, και που η περιγραφή του είναι ομοία με τον δράκοντα διάβολον, από που παίρνει και την εξουσία. Το δε δεύτερον θηρίον αναδύεται από την γη, σημάδι της χαμερπούς πολιτείας του, έχοντας δύο αρνίσια κέρατα και μιλάει σαν δράκοντας, που δείχνει την υποκρισία του σαν άκακος, αλλά στο βάθος δαιμονικός. Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι και τα δύο αυτά πρόσωπα θα είναι αληθινά, ιστορικά, ανθρώπινα πρόσωπα που θα δράσουν κατ' ενέργειαν του σατανά. Και το δεύτερον θηρίον, ο ψευδοπροφήτης, θα είναι ένα είδος προδρόμου, προλαλητού και διαφημιστού του πρώτου θηρίου του Αντιχρίστου. Ας έλθουμε όμως εις τον Αντίχριστο να δούμε μερικά χαρακτηριστικά του από τη δράση του και την πολιτεία του. Μη εξαντλούμενα φυσικά σε αυτή τη συντομοτάτη περίληψη. Ο ίδιος ή κάποιος από τους υπηρετούντας τις βουλές του θα μοιάσει ότι εθανατώθη και κατόπιν θα προκληθεί εντυπωσιακή δίθεν ανάσταση σαν κακέκτυπος απομίμησης του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, όπως λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος ότι είναι ο πίθηκος του Χριστού. Από το ψευδοθαύμα αυτό
εθαύμασε όλη η γη. Εννοείται από τους επιπολαίους και απίστους εις των Χριστών ανθρώπους που προσκυνούν τον δράκοντα διάβολον που έδωσε τέτοια εξουσία εις των αντίχριστων. Φαίνεται ότι δια να τον θαυμάσει όλη η γη θα προβληθεί όλη η υπόθεση από την τηλεόραση, η οποία θα είναι εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία του, όπως εξάλλου έχει σημαντικά από τώρα τεθεί στους δαιμονικούς σκοπούς του η τηλεόραση. Παραχωρείται από το Θεό ένεκα της αποστασίας των ανθρώπων, όπως ο αντίχριστος τραφεί βλάσφημα κατά του Θεού και πολεμήσει τους πιστούς χριστιανούς και τους νικήσει, εννοείται με την κακοποίηση και το μαρτύριο. Η κυριαρχία του αντιχρίστου θα είναι παγκοσμία, διότι εδόθη αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας με το βαθύ τους βλέμμα ερευνούν την Αγία Γραφή, ευρίσκουν ότι ο αντίχριστος θα είναι εβραϊκής καταγωγής και θα πλαισιωθεί από τον εβραϊκό λαό δια τις κοσμοκρατορικές του κατακτήσεις. Ας δούμε όμως και λίγα χαρακτηριστικά από το δεύτερον θηρίον, τον ψευδοπροφήτη. Με κάθε τρόπο εργάζεται αυτός δια να προσκυνηθεί ο αντίχριστος, κάνοντας ακόμη και εκπληκτικά ψευδοθαύματα. Ο πνευματισμός, η μαγεία, η φιλοσοφία, τα ανθρωποκεντρικά κοινωνικά συστήματα, το κήρυγμα, τα κηρύγματα της αθείας θα είναι το κύριον προδρομικό του έργο δια να οδηγήσει την αποστατημένη ανθρωπότητα εις τον Αντίχριστον. Οι σχέσεις των δύο θηρίων μέσα στην ιστορία είναι ώστε ο μεν Αντίχριστος ή οι επιμέρους πρόδρομοι του Αντιχρίστου να δρουν δυναμικά ως εξουσία, ο δε ψευδοπροφήτης ή οι πρόδρομοι του να δρουν ως ιδεολογία ή αίρεση, πάντως με πνευματική διάσταση, ο ένας με πυγμή και εξουσία, ο άλλος με το μαλακό και με τις ιδέες. Ό,τι δεν πετύχει ο ένας, το πετυχαίνει ο άλλος. Παρακαλώ σημειώσατε τα αυτά στο μυαλό σας. Η δράση του Αντιχρίστου ξεκινά ευθύς μετά την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, που ο διάβολος ήκουσε το μήνυμα της σωτηρίας και δρά αντισωτηριακά. Και η δράση του αυτή είναι το μυστήριο της ανομίας που ήδη ενεργείται κατά των Απόστολων Παύλων, Β' Θεσσαλονικής 2,7, και στέκεται παράλληλα και αντίθετα εις το μυστήριο της ευσεβίας που είναι η Εκκλησία, Α' Τιμόθεος 3,16. Η ευθεία γραμμή του μυστηρίου της ευσεβίας ενεργήθη δια του Άβελ, του Σιθ, του Νόε, του Σιμ, του Αβραάμ, της Θεοτόκου και φθάρομαι στον Ιησού Χριστόν που ιδρύει την Εκκλησία επί της γης. Η ευθεία γραμμή του μυστηρίου της ανομίας ενεργείται δια του Κάιν, του Ιούδα, του Αρίου, της χριστιανικής δύσεως ως αντίληψης εκοσμικευμένου χριστιανισμού, του ψευδοπροφήτου ως προσώπου και τέλος του Αντιχρίστου ως προσώπου. Αντίχριστος, δεν θα έλθει ο Χριστός και μάλιστα ευθύς μετά τον Αντίχριστον. Συνεπώς, ο χρόνος ελεύσεως του Αντιχρίστου συνδεόμενος με την Δευτέραν του Χριστού παρουσίαν παραμένει άγνωστος. Εν τούτης, ο Κύριος μας έδωσε πολλά σημάδια δια τη Δευτέρα του έλευση, όπως χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Νόε, όπου η κατασκευή της Κιβωτού δεν μπορούσε να παραταθεί πέραν κάποιων λογικών χρονικών ορίων, όπως τα 120 χρόνια κατασκευής της και της τυχόν μετανοίας της γενεάς εκείνης, ενώ ο χρόνος του κατακλυσμού παρέμενε
άγνωστος. Έτσι και τότε, λέγει ο Κύριος, κάπου γύρω εκεί χρονικά, σε εκείνα τα σημάδια, και αυτά είναι πολλά που μας είπε ο Χριστός, θα έλθει ο Χριστός και προ αυτού παντίχριστος. Η εποχή μας άρχισε να δείχνει κάποια προαγγελθέντα από τον Κύριον σημάδια του τέλους. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι ο ψευδοπροφήτης θα ενεργήσει ώστε δια της απειλής οικονομικού αποκλεισμού να επιβάλλει χάραγμα σφραγίδα εις το μέτωπον ή το δεξί χέρι όσοι θα αποδεχθούν τον Αντίχριστον. Πρόκειται περί ανεξιτήλου και ιδιοτύπου ταυτότητος, η οποία θα είναι άρνησης της σφραγίδος του Αγίου Πνεύματος που ελάβαμε κατά τη βάπτιση. Και η σφραγίδα θα συνίσταται ή από το όνομα του Αντιχρίστου ή από τον αριθμό του ονόματός του που είναι ο 666. Πάντως, μέχρι που να έλθει ο Αντίχριστος, το όνομά του θα μένει άγνωστο, και τότε που θα έλθει θα γίνει γνωστό μόνο εις εκείνους που θα νύφουν πνευματικά. Μετά από την πικρή περιγραφή όλων των προηγουμένων, μεσολαβεί ένα θαυμάσιο διάψαλμα των 144.000 που έχουν τρία γνωρίσματα: ότι είναι παρθένοι, ότι έχουν αφιερώσει τον εαυτόν τους εις τον Χριστόν και ότι είναι άμωμοι εις την καθόλου ζωήν των. Με το κλείσιμο και της εβδόμης σάλπιγγος που περιείχε ό,τι αφορούσε τον Αντίχριστον και τον ψευδοπροφήτη, έρχεται η τρίτη επτάδα πληγών με την μορφή χρυσών φιαλών που 7 αντίστοιχοι άγγελοι εκχέουν εις την γη. Με την έκχυση της πρώτης φιάλης έγινε το έλκος κακών, πληγή φοβερή, και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου. Πρόκειται περί πραγματικής σωματικής πληγής και θυμίζει την έκτη πληγή του Φαραώ. Με την έκχυση της δευτέρας φιάλης εις την θάλασσα μετεβλήθη το νερό σε κόκκινο που απέθανε κάθε θαλασσία ζωή και θυμίζει την πρώτη φαραωνική πληγή. Με την έκχυση της τρίτης φιάλης εις τα ποτάμια και τις πηγές που έγιναν κόκκινα τα νερά σαν αίμα και που εστάθηκαν κατάλληλα προς πόσιν. Με την έκχυση της τετάρτης φιάλης εις τον ήλιον δημιουργήθηκε καύμα φοβερών εις τους ανθρώπους που έρχεται να συμπληρώσει την προηγουμένη πληγή της λειψιδρίας. Και οι άνθρωποι αντί να μετανοήσουν βλασφημούν το Άγιον Όνομα του Θεού. Με την έκχυση της πέμπτης φιάλης επί του θρόνου του Αντιχρίστου γίνεται σκότος ή αισθητών ή νοητών, δηλαδή σύγχυσης ανάμεσα εις τους θειασότας του Αντιχρίστου και θυμίζει την ενάτη φαραωνική πληγή. Και πάλι όμως δεν μετανοούν. Και έρχεται η έκχυση της έκτης φιάλης. Αυτή αναφέρεται εις τον τελευταίο πόλεμο της ιστορίας, τον φοβερόν Αρμαγεδόνα, που θα γίνει στις παραμονές της μεγάλης ημέρας του Κυρίου, δηλαδή της Δευτέρας του Παρουσίας. Εις τον τόπο του Αρμαγεδόνος, που γεωγραφικά μεν ανήκει στην Παλαιστίνη, αλλά δεν πρόκειται περί αυτής, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη, θα γίνει ο αλλήλος παραγμός της ανθρωπότητος που ακολούθησε τον Αντίχριστον και που βασικά όλα τα έθνη θα έχουν ξεκινήσει δια των μεγάλων πόλεμων εναντίον της αγαπημένης πόλεως, δηλαδή της Εκκλησίας, και τελικά θα ευρεθούν να αλλήλως παράσονται. Αυτό φαίνεται και από τον πόλεμο του Γόγ και του Μαγόγ που θα μας αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 20ο κεφάλαιο. Και τέλος έρχεται η πληγή της 7ης φιάλης που εξεχήθη εις τον αέρα με αποτέλεσμα να συμβούν τρομερά ατμοσφαιρικά και γεωλογικά φαινόμενα. Και αυτή η πληγή ομοιάζει με την 7η φαραωνική. Ήταν τόσο μεγάλη πληγή που οι άνθρωποι αντί να μετανοήσουν έφτασαν να βλασφημίσουν το Άγιον Όνομα του Θεού. Ευρισκόμαθα στο 17ο κεφάλαιο, όπου ένας άγγελος λέγει στον Άγιον Ιωάννη: «Δεύρω δείξωση το κρίμα της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί υδάτων πολλών, μεθείς επόρνευσαν οι βασιλείς της γης,
και μεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. 17:1-2. Και με οδήγησε εις την έρημον εν πνεύματι, συνεχίζει να διηγείται ο ιερός Ευαγγελιστής, όπου είδα μια γυναίκα να κάθεται στο κόκκινο θηρίο που έκανε λίγο λόγο λίγο πριν, και που είχε 7 κεφάλια, 10 χέρατα, γεμάτα από ονόματα βλασφημίας. Η γυναίκα ήταν ντυμένη ημάτιων πορφυρούν και κόκκινων και στολισμένη με πολλά χρυσά κοσμήματα. Κρατούσε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο από βδελίγματα και από τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Στο μέτωπό της είχε όνομα γραμμένο «Μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μύτηρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης». Κι είδα την γυναίκα να μεθά από το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων του Ιησού, και εγώ απόρρισα από το θέαμα αυτό. Και ο άγγελος μου λέγει: «Το θηρίο ο είδες είναι και ουκέστη, και μέλι αναβαίνει εκ της αβίστου, και εις απώλειαν υπάγει». Δηλαδή, το θηρίο που είδες υπήρχε και δεν υπάρχει, και πρόκειται να ξαναανέβει από την Άβυσσο, αλλά τελικά θα πάει στην Άβυσσο, στην καταστροφή, στην κόλαση. Ήδη ο ιερός Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών. Αλλά τότε η Βαβυλών, αγαπητοί μου, δεν υπήρχε. Ήταν όμως μια πόλη που ίσκησε φοβερή κυριαρχία επί της γης, και ο λαός του Θεού είχε γίνει εχμάλωτός της. Όμως με την αρχαία Βαβυλώνα ομοίαζε η τότε Ρώμη με την κεσαρολατρία της και το φοβερό όργιό της εις βάρος των χριστιανών. Ωστόσο, πρόκειται περί εικονικής πόλεως, δηλαδή ενός κέντρου αποστασίας και διαφθοράς που επιδρά εις όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, κατέμπνευση πάντα του πνεύματος του Αντιχρίστου. Σήμερα κέντρον είναι η Δύσης, όχι εν ενία γεωγραφική, αλλά πολιτιστική, που επηρεάζει όλους τους πολιτισμούς της γης. Και η Ιαπωνία Δύσης είναι, με την έννοια την πολιτιστική. Αλλά αυτό το κέντρο της αποστασίας δεν θα διαρκέσει πολύ. Ακούει ο θεολόγος έναν άγγελο να κράζει με μεγάλη φωνή: Έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, και γέρετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου». Και τότε αρχίζει το πένθος και ο δειρμός των βασιλέων της γης και των εμπόρων και των ναυτικών δια το καταντημά της. Ο σημερινός μας κόσμος είναι ένας κόσμος βαβυλωνικός και σάπιος, που ετοιμάζεται να πέσει, και τα κριτήρια του για την πτώση του: η αθεία, ο αμοραλισμός, ο στρίνος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, δηλαδή η αλαζονία του βίου μέσα εις την πολυτέλεια, την αυθονία των υλικών αγαθών και την σπατάλη, όταν άλλοι λαοί πεθαίνουν από την πείνα, που δείχνει την αβυσσαλαία ασπλαχνία των ανθρώπων. Και όχι μόνο ο κόσμος αυτός, ο αποστάτης και δαιμονικός, βουλιάζει, αλλά ταυτοχρόνως γίνεται και κατοικητήριον δαιμόνων, όπου βεβαίως απουσιάζει η χάρις του Θεού και η ευλογία. Εις αυτόν τον καταραίοντα κόσμον ακούεται πάλι η φωνή του ουρανού: «Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ή να μη συγκοινωνήσετε τις αμαρτίες αυτής, και είναι εκ των πληγών αυτής μη λάβετε». Πρόκειται δια την σχέση των πιστών με τους απίστους, κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Ο Θεός παραγγέλει μίαν έξοδον του λαού του, άλλοτε τροπική και άλλοτε τοπική. Ο Νόε, ο Λότ, ο Τοβίτ είναι παραδείγματα τροπικής εξόδου. Δεν έφυγαν από το χώρο που κατοικούσαν οι άλλοι. Η φυγή από την πολιερκημένη Χριστοκτόνο Ιερουσαλήμ όλων των χριστιανών είναι μία τοπική έξοδος. Εκείνοι έφυγαν. Και ο Λότ έχει και τροπική και τοπική. Ο Λότ ομοίως υπέφερε την κατάσταση των Σοδόμων, αλλά τελικά όμως έφυγε. Και τοπικά δηλαδή. Η έξοδος των Εσχάτων, όταν θα έρθει ο Αντιχριστός, θα είναι και τοπική και τροπική. Ανάλογα το πώς το Πνεύμα το Άγιον θα υπαγορεύει στην Εκκλησία.
Μετά από την προφητική καταστροφή της νοητής Βαβυλώνος, οικούστη των ουρανών φωνή πολλού όχλου που έψαλαν: Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών, ότι αληθινέ και δίκαιε κρίσης αυτού, ότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην, ή της διέφυρε την γην εν την πορνία αυτής, και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής. 19:1-3. Ήδη εισερχόμεθα, αγαπητοί, εις την τελευταία πράξη και έκβαση του όλου δράματος της πάλης του Χριστού κατά των αντιθέων δυνάμεων. Άξιον πολλής προσοχής από ερμηνευτικής απόψεως είναι ότι εφεξής ο προφήτης ό,τι θα μας περιγράψει δεν υπόκειται σε χρονολογική αλληλουχία, αλλά πρώτην και δευτέραν παρουσία του Χριστού, παρελθόν, παρόν και μέλλον, προσεχές και απότατον, όλα βρίσκονται εις μίαν και την αυτήν εικόνα. Εάν θα αναζητήσουμε χρονική αλληλουχία, κινδυνεύουμε να αποδεχθούμε χιλιαστικές θέσεις, τις οποίες βεβαίως έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας, έστω και υπό την πνευματικότερα μορφή. Ως παράδειγμα, είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος, για την οποία θα γίνει και πάλι λόγος πιο κάτω, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει δύο φορές, αλλά γίνεται δευτέρως εις περιγραφής, χωρίς να αναζητούνται χρονικά στοιχεία. Με αυτά τα στοιχεία ας προχωρήσουμε στην ερμηνεία του υπολείπου ιερού κειμένου. Ύστερα από τις τρεις επτάδες πληγών και τις αλλεπάλληλες εικόνες της Αποκαλύψεως, βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής ανοιγμένων των ουρανών, όχι δια να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του μέλλοντος, αλλά δια να εμφανιστεί ο Κριτής Χριστός, ο Κριτής συμβάσης της δημιουργίας, ορατής και αοράτου. Εξέρχεται από τον ουρανόν ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτού είχε το όνομα ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Κριτής Χριστός που ακολουθείται από τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης βλέπει το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε τον πόλεμον μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Πρόκειται δια μίαν δευτέραν αναφοράν εις των τελευταίων της ιστορίας τρομερών πόλεμων του Αρμαγεδόνος, που αναφέρθηκε στο 16ο κεφάλαιο, όπως και τρίτη αναφορά θα γίνει εις το 20ο κεφάλαιο. Πώς πρέπει να εννοήσουμε τη μάχη αυτή που θα είναι όλα τα έθνη και θα ηγείται ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης εναντίον του υπέως Χριστού Κριτού? Πιθανώς το πράγμα να είναι όπως μας το περιγράφει προφητικά ο Ιεζεκίλ, αναφερόμενος εις τον Γόγ, όπου και η Αποκάλυψη ευθύς πιο κάτω θα κάνει λόγο στο 20,8, και πρόκειται περί ταυτότητος θέματος, γράφει: «Τάδε λέγει Κύριος, Κύριος, το Γόγ, και έστε εν τη ημέρα εκείνη, εν ημέρα ή εάν έλθει Γόγ επί την γη του Ισραήλ». Ποια είναι η γη του Ισραήλ? Εναντίον δηλαδή της Εκκλησίας και των Αγίων. Λέγει: «Κύριος, Κύριος, αναβίσετε ο θυμός μου και καλέσω επ' αυτών παν φόβων», λέγει Κύριος. Θα πέσει φόβος επάνω εις αυτόν. «Μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε». Δηλαδή, επί των αδελφών αυτού, δηλαδή παγκόσμιος άλληλος παραγμός ως αποτέλεσμα της αποστασίας και εχθρικής τάσεως κατά της Εκκλησίας. «Και κρινώ αυτόν θανάτο, και πυρ και θείον βρέξω», πυρ και θείον, ιωνία κόλασης, «και επί πάντας τους μεταυτού όλη στην κόλαση, και επέθνη πολλά μεταυτού, και όσα έθνη θα τον έχουν ακολουθήσει», όπου εικάζεται εδώ ότι πρόκειται περί παγκοσμίου πολέμου και παγκοσμίου άλληλος παραγμού. Ως προς την αδελφοκτονία που σημειώνει ο προφήτης Ιεζεκίλ, θα μπορούσε να πραγματοθεί μεταξύ των αντιθέων δυνάμεων, όπως μεταξύ του αθέου κομμουνισμού της Ανατολής, του αθέου ηλισμού της Δύσεως και του αθέου σιωνισμού των Εβραίων. Όλα και τα τρία άθεα. Εξάλλου, μια τέτοια σύγκρουση σήμερα είναι δυνατή και αναμένεται. Παρατηρούμε ότι αρχηγός αυτών των στρατευμάτων θα είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, οι οποίοι συλλαμβάνονται και ρίπτονται ζώντες εις την λίμνη του Πυρός, την αιωνίαν κόλαση, όπου τελικά ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης
φεύγουν από το προσκήνιο της ιστορίας. Χωρίς πάντα να υπάρχει ιστορική αλληλουχία εις τα γεγονότα, αλλά περιγραφόμενα εις μίαν και την αυτήν εικόνα, όπως σας είπα, ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει έναν άγγελον ο οποίος δένει με βαριά αλυσίδα τον δράκοντα, τον διάβολον, και τον έριψε εις την Άβυσσον επί 1000 χρόνια. Το δέσιμο του σατανά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι μένει ανενέργητος, με ακροτηριασμένη δύναμη, με δέσμευση της τόλμης του, και φυσικά μόνο δια τους ενσυνειδήσει βαπτισμένους χριστιανούς που ο Χριστός με την πρώτη του παρουσία τον έδεσε. Τα 1000 χρόνια είναι ένας στρογγυλός αριθμός που φανερώνει τον μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού χρόνων ή των χρόνων του Ευαγγελίου, και δεν είναι 1000 χρόνια μετά από την παρουσία του Αντιχρίστου, όπως διδάσκουν παλαιοί και νεότεροι χιλιαστέ, ότι θα έρθουν τα 1000 χρόνια μετά τον Αντίχριστον. Όχι. Μετά τον Αντίχριστο, τέλος. Μετά από την μακράν περίοδο του Ευαγγελίου και λίγο πριν από τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, όταν οι χριστιανοί θα έχουν αρχίσει να κοσμικοποιούνται, τότε θα λυθεί ο σατανάς για λίγο. Οπότε θα έλθει η μεγάλη αποστασία, κατά την διάρκεια της οποίας θα δράσει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και ευθύς μετά η κρίση και το τέλος της ιστορίας. Όλα αυτά συνοψίζονται εις των λόγων του Αγγέλου. Το θηρίον ο είδες είναι και ουκέστη, και μέλη αναδένειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν. Το είναι, δηλαδή ήτο, σημαίνει τον προ-Χριστού χρόνων που δρούσε ο διάβολος με την ειδωλολατρία. Το ουκέστη, δηλαδή δεν υπάρχει, είναι ο χρόνος του Ευαγγελίου, ο χρόνος των δύο του Χριστού παρουσιών ή ο χρόνος των 1000 ετών. Και το μέλι αναβαίνει, δηλαδή πρόκειται να ανέλθει εκ της αβύσσου, είναι το λύσιμο του διαβόλου και είναι ο χρόνος του Αντιχρίστου, δηλαδή τα 3,5 χρόνια. Το δε εις απώλειαν υπάγειν, δηλαδή ότι μετά από όλα αυτά ο διάβολος πηγαίνει στην απώλεια, την αιωνία και οριστική πλέον κόλαση. Μετά από όλα αυτά που σημαδεύουν το τέλος της ιστορίας, ο Άγιος Ιωάννης βλέπει στον ουρανόν θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτού, ου από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός, και τόπος ούχε βρέθει αυτής. Είναι ο θρόνος του Χριστού Χριτού, εμφανής πλέον ενώπιον όλων των λογικών κτισμάτων, ορατών και αοράτων, και που ευρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός ο Κύριος καταβίσεται από ουρανού, ή αυτό που γράφει, που λέγει ο ίδιος ο Κύριος, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντης οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσε επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Εν συνεχεία, με λιτές αλλά πολύ ζωηρές γραμμές, ο Άγιος Ιωάννης περιγράφει την Ανάσταση των νεκρών, μικρών και μεγάλων, και κατά την ηλικία και κατά τα αξιώματα και καθιονδήποτε τρόπων φυσικών ή βίων αποθανόντων, να δίδουν λόγων των πεπραγμένων των ενώπιων του Χριστού Κριτού, και με βάση τα ανοιγμένα βιβλία των πράξεών των, που είναι η μνήμη του Θεού. Ενώ αυτά θα συμβαίνουν και εις χρόνων μηδέν, ο ουρανός και η γη, δηλαδή ολόκληρο το κτιστόν σύμπαν, κτιστόν ορατόν σύμπαν, θα περνά από τη φθορά εις την αυθαρσία και την αλλαγή της μορφής εις νέαν μορφήν. Και γράφει ο θεολόγος, και είδων ουρανών κενών και γην κενήν. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ουκέστην έτη. 21,1. Το τέλος του ορατού κτιστού κόσμου είναι πράγματι καταπληκτικόν. Τίποτα δεν θα εξαφανιστεί από την ουσία του. Όλα θα έχουν αλλάξει στη μορφή του. Τα πάντα θα έχουν περάσει από τη φθορά, δηλαδή τη μεταβολή στην αυθαρσία. Τα πάντα θα δεχθούν τη δόξα του Θεού και όλα θα έχουν γίνει ο χώρος της Καινής Ιερουσαλήμ, της Βασιλείας του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ειρηναίος στο έλεγχο ψευδομνήμου γνώσεως, το απόσπασμα 96. Ούγαρη υπόσταση, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Δηλαδή, δεν εξαφανίζεται η δομή και η ουσία της ύλης. Αληθής γαρ και βέβαιος ο συστηθάμενος αυτήν. Αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου, του τέστην, εν εις παράβαση διέγονεν ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής. Και δια τούτο, το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού.
παρελθόντος δε του σχήματος τούτου, έστε ο ουρανός κενός και η γη κενή. Εν συνεχεία βλέπει ο Άγιος Ιωάννης να κατέρχεται από τον ουρανό μέσα εις τον καινούργιο κτιστό κόσμο, η πόλη Ιερουσαλήμ, όχι η ιστορική και η παλαιά, αλλά η καινούργια, η δοξασμένη πλέον βασιλεία του Θεού, που εικονίζεται ως πόλης, διότι ανάμεσα εις τους ανθρώπους και τους αγγέλους θα κατοικεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε. Εις αυτή την καινούργια πόλη, δηλαδή τη βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει πλέον το δάκρυ, το πένθος, η κραυγή, ο πόνος και ο θάνατος, διότι το πρώτο σχήμα, η πεπτοκία κατάστασης, οριστικά έχουν παρέλθει. Και ο καθήμενος επί του θρόνου Ιησούς Χριστός είπε, «Ιδού και να ποιώ πάντα», 21,5. Μερίδα εις την βασιλεία του Θεού θα έχουν οι νικητές του κόσμου και των παθών, όσοι στάθηκαν δειλοί στην πίστη, και οι άπιστοι και οι διεστραμμένοι και οι φωνείς και οι ανήθικοι και οι μάγοι και οι δολολάτρε και όλοι όσοι έζησαν την ψεύτικη και ματαία ζωή, αυτών όλων η μερίδα θα είναι η λίμνη που καίει αιώνια με φωτιά και θιάφη, δηλαδή η αιωνία κόλασης, που είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος των υπάρξεων, χωρισμός από το Θεό. Πλάι όμως εις τον χαρακτηρισμό της Εκκλησίας ως καινής Ιερουσαλήμ, εδόθη και ο χαρακτηρισμός ότι η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Και βλέπει τώρα ο ιερός συγγραφεύς έναν άγγελο που του λέγει, «Έλα να σου δείξω την νύμφη, τη γυναίκα του Αρνίου», και τον οδηγεί εκστατικά σε όρος πολύ υψηλών, και εκεί του δείχνει την Εκκλησία ως Αγίαν πόλην Ιερουσαλήμ, που είχε τη δόξα του Θεού. Φωστήρας της είναι ο ίδιος ο Χριστός με την υπέρλαμπρο δόξα του. Είχε τείχος μεγάλο και υψηλό, ενδεικτικό της αιωνίου ασφαλείας της από το κακόν. Είχε 12 πυλώνες που είναι οι 12 Απόστολοι, και η Αποστολική διδασκαλία του Ευαγγελίου, δια των οποίων εισερχόμεθα εις την Βασιλεία του Θεού. Τους πυλώνας φρουρούν 12 άγγελοι, εικόνα θείας προστασίας. Εις τον κάθε πυλώνα και ένα όνομα γραμμένο από τα ονόματα των 12 φυλών του Νέου Ισραήλ, από κάθε έθνος και λαό και φυλή, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Η πόλη είναι τετράγωνη, που στην κάθε πλευρά της υπάρχουν 3 πυλώνες. Οι 4 τριάδες πυλώνων είναι εικόνα διατάξεως των 4 τριάδων των φυλών του παλαιού στρατοπέδου του Ισραήλ, εις την έρημον, με κέντρον την κυβωτών της Διαθήκης, σύμβολον εγκατοικήσεως του Θεού ανάμεσα εις των λαών του. Οι 4 πλευρές, σύμβολα των 4 Ευαγγελίων, που περιχαρακώνουν την νέα πόλη Εκκλησίαν και τις καθορίζουν το περιεχόμενον. Η τετραμερής διάταξη των πυλών εκφράζει ακόμη το σημείο του Σταυρού. Οι 4 πλευρές της πόλεως βλέπουν προς τα 4 σημεία του ορίζοντος, προς τα οποία ιεραποστολικά αποτείνονται με το κήρυγμα τόσων του Σταυρού, ήτι του μυστηρίου της Ενανθρωπίσεως, όσων και του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, που εκπροσωπείται με τους ανά 3 πυλώνας. Το κήρυγμα ως κήρυγμα της Ορθοδοξίας είναι ομοιόμορφον, διότι και οι 4 πλευρές έχουν εκάστη ανά 3 πυλώνας, που είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εις την τετραμερή διάταξη της πόλεως ευρίσκονται οι 4 ιδιότητες της Εκκλησίας, ως μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής. Οι θεμέλιοι του τείχους είναι 12, η θεμελιώδη διδασκαλία των 12 Αποστόλων. Το μέτρημα της πόλεως ευρέθη τετράγωνον, σχήμα, δείγμα της απολύτου τελειότητος της Βασιλείας του Θεού. Η ενδόμηση του τείχους αποτελείται από 12 πολυτίμους λίθους και η πόλη από καθαρό χρυσάφι, δείγμα της καθαρότητος και της πολυτελείας των κατοίκων της. Ναός δεν υπήρχε εις αυτήν, διότι ο ίδιος ο Κύριος είναι ο ναός της. Ανάγκη ηλιακού φωτός δεν υπάρχει, διότι η Θεία Δόξα την φωτίζει. Εκεί τίποτε το ακάθαρτον δεν μπορεί να εισχωρήσει. Εκεί μέσα κυλά τα κρυστάλλινα νερά του το ποτάμι της ζωής, που εκπηγάζει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου, που θυμίζει τον ποταμό του παλαιού παραδείσου που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Ο μυστικός αυτός ποταμός είναι το Πνεύμα το Άγιον, που εκπορεύεται εκ του Πατρός και αποστέλλεται υπό του Υιού. Ο ποταμός αυτός είναι ακόμη η αιώνια ζωή και το Άγιον Βάπτισμα που αναγεννά τον άνθρωπον.
εις το μέσον της πλατείας και εντεύθεν και εκείθεν του ποταμού δάνδρων ζωής, που αποδίδει αιωνίους καρπούς, που είναι ο Χριστός, και που ιστορικός παλαιός τύπος ήταν τον δέντρο της ζωής εις το μέσον του παλαιού παραδείσου. Εις τον νυν αιώνα είναι το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Η καρπή του δέντρου είναι η θεογνωσία με όλη την παραδεισιακή μακαριότητα. Εκεί και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου, όπου οι πιστοί όψονται το πρόσωπον αυτού, θα βλέπουν το πρόσωπό του, που είναι η αιωνία θεωρία του προσώπου του Θεού. Και οι κάτοικοι της πόλεως φέρουν το όνομα του Θεού στα μετωπάτων, που σημαίνει την αιωνίαν ιδιοκτησία του Θεού επί των ανθρώπων, φέροντες δηλαδή την αιωνίαν δόξαν και λαμπρότητα επί των προσώπων των, την αιωνίαν θέωστην και μακαριότητα. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, εις τον επίλογον του βιβλίου της Αποκαλύψεως, όπου βεβαιούται υπό του Ιησού Χριστού κατ' επανάληψην ότι έρχεται ταχύ και ο μισθός του φέρεται μαζί του δια να αποδοθεί κατά τον τρόπον που ο κάθε πιστός εργάστηκε εις την ζωή του. Βεβαιούται ακόμη ότι ό,τι εγγράφει εις τούτο το βιβλίο είναι αξιόπιστον και αληθινόν. Μία σπουδαία παραγγελία δίδεται εις τον Ιωάννη: μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γάρ εγγύσεστην. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να μελετούμε τούτο το βιβλίο με τα μεγίστης προσοχής και εσχατολογικής προσδοκίας, διότι ο καιρός της εκβάσεως όσων εγγράφησαν είναι κοντινός. Και τελειώνει το όλο βιβλίο της Αποκαλύψεως με τον αιώνιον διάλογον Χριστού και Εκκλησίας, που ενισχύει το Πνεύμα το Άγιον. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Εγώ Ιησούς έπεμψα των αγγελών μου μαρτυρήσε ημίν πάντα ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός. Και το Πνεύμα και οι νύμφοι λέγουσιν, έρχου. Και ο ακούων υπάτο, έρχου. Και ο διψών ερχέστο. Και ο θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα: ναι, έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν.